Σε έντονες αντιδράσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου προκάλεσε το νέο επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή στα Ανόγια με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων να έρχονται αντιμέτωποι με τους γνωστούς καπετάνιους, οι οποίοι όχι απλώς ενοχλούνται, αλλά αρνούνται να συμβιβαστούν με την παρουσία της αστυνομίας. Καταγγέλλω λοιπόν για άλλη μια φορά την απρόκλητη, ομοί, ανέτεια επίθεση που δέχτηκαν οι συνάδελφοί μας την ώρα του καθήκοντος από δύο νεαρούς Ανογιανούς, την ώρα που αναζητούσαν μέσα στα Νόγια άτομα τα οποία έριχναν άσκοπους πυροβολισμούς. Πρωταγωνιστές του περιστατικού, δύο νεαροί κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι περιφέρονταν στα Ανόγια με ένα τζιπ ρίχνοντας άσκοπους πυροβολισμούς. Στη θέα των αστυνομικών, ο συνοδηγός έκρυψε αρχικά το όπλο που έφερε και στη συνέχεια ο οδηγός βγήκε από το αμάξι μενόμενος και με τα χέρια του έσπασε το παρμπρίζ του υπηρεσιακού οχήματος, ενώ ο συνοδηγός συνέχισε να εξυβρίζει τους αστυνομικούς. Εμείς για άλλη μια φορά δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να παγιωθεί το αίσθημα των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή. Το χρωστάμε στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων εκεί που είναι έντιμοι και νομοταγείς πολίτες. Και αυτό θα συνεχίσουμε γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Οι συγχωριανοί παρενέβησαν άμεσα και απέτρεψαν τα χειρότερα. Οι δράστες εξαφανίστηκαν και οι αστυνομικοί, μην μπορώντας να κάνουν κάτι διαφορετικό, απλά ευχαρίστησαν τους κατοίκους. Τα χειρότερα αποφεύχθησαν χάρη στην ψυχραιμία και στον επαγγελματισμό που έδειξαν οι συνάδελφοί μας, αλλά και οι Ανογιανοί οι ίδιοι από τα παρακείμενα καφενεία, οι οποίοι σηκώθηκαν και αποφασιστικά πήραν το μέρος των συναδέλφων μας και γι' αυτό το λόγο δημόσια τους ευχαριστώ και τους επαινώ. Αυτές οι συμπεριφορές είναι εκείνες που διατρανώνουν την πίστη και τη θέλησή μας να σταθούμε απέναντι στα φαινόμενα αυτά, απέναντι σε εκείνους που θέλουν την περιοχή φέουδο παρανομίας και εγκληματικότητα. Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου κατηγόρησε σήμερα την ηγεσία της Ελλάς για υποβάθμιση τέτοιων περιστατικών. Άλλοτε να προσπαθεί να αποκρύψει, άλλοτε να υποβαθμίσει αυτά τα φαινόμενα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά αντί να θεραπεύονται να διαιωνίζονται και κάποια στιγμή να γίνονται πολύ χειρότερα, να γιγαντώνονται και βέβαια να είναι μετά πιο δύσκολη η περιστολή του. Άσκοποι πυροβολισμοί, ακόμα και έξω από το αστυνομικό τμήμα Ανογίων, τραμπουκισμοί αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Ο 23χρονος νεαρός που διαφεύγει της σύλληψης είναι ο ίδιος που το περασμένο Αύγουστο δημιούργησε ανάλογο επεισόδιο. Μάλιστα, αξιωματικοί της Ελλάς τονίζουν πως σε μια τέτοια περιοχή πρέπει να τοποθετούνται μόνιμοι αστυνομικοί και όχι ειδικοί φρουροί χωρίς εκπαίδευση και ειδική εμπειρία. Αίτημα το οποίο εδώ και καιρό βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.